Βρισκόμαστε στη σκάλα Καλονής, στο κέντρο του νησιού, στον κόλπο της Καλονής, και τώρα αυτή την εποχή γίνεται η αλία της σαρδέλας. Έτσι παράλληλα με άλλα αλιευτικά εργαλεία, με άλλα σκάφη, τα οποία ψαρεύουν είτε στην Κουτσιμούρα ή σε καθαρά ψάρια. Τσιπούρα, μουρμούρια και οτιδήποτε άλλο δηλαδή, γιατί ο κόλπος παράγει πάρα πολλά είδη ψαριών. Έτσι. Αλλά αποκλειστικά εμείς πηγαίνουμε, ξεκινήσαμε από 15 Μαΐου μέχρι και πιστεύω τα μέσα Οκτωβρίου θα πηγαίνουμε στη σαρδέλα. Από εκεί και πέρα αλλάζουμε αλιευτικό εργαλείο, ανοίγει και η οστροκαλία και το κάθε σκάφος αξιολογεί που θέλει να πάει. Έλα. Τα τελευταία χρόνια γενικότερα οι ποσότητες σε ό,τι αφορά τη σαρδέλα έχουν αυξηθεί. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Αν καθίσουμε και σε συγκριτικά στοιχεία δεκαετία του 60-70 και του 80 και έχουν αυξηθεί κατά εμέ για δύο λόγους. Ένας λόγος ότι έχει σταματήσει το βόλαγμα, ένας τρόπος που το χρησιμοποιούσαμε παλιά για να πάνε τα ψάρια επάνω στα δίχτυα, ο οποίος σταμάτησε παντελώς και ήταν θετικός, διότι είχε σαν αποτέλεσμα να διώχνει τη σαρδέλα. Και εκτός από όλα τα άλλα, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν αυξηθεί περιμετρικά στον κόλπο τα φώτα, έχει σαν αποτέλεσμα να την κρατάει. Και όπως λέμε, η παραγωγή της, η ποσότητά της έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Βεβαίως. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξεκινάμε. Φέτος ξεκινήσαμε πιο μπροστά, διότι ήταν μέσα και η περσινή παραγωγή και ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Άλλες χρονιές, όταν είναι μόνο η παπαλίνα που λέμε, περιμένουμε να φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο, γιατί γενικότερα και για τα ψάρια και για τα όστρακα υπάρχει οριοθέτηση μεγέθους. Και ξεκινάμε, μπορεί να ξεκινήσουμε αρχές Ιουνίου ή στα μέσα Ιουνίου, ανάλογα. Φρύσα, να τη βάλω τώρα, τι θα κάνω. Γενικότερα, ό,τι αλιεύματα παράγει ο κόλπος, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, επειδή έχει πάρα πολύ φυτοπλανκτόν και ολοκληρώνουν γενικότερα τα ψάρια την πάχυνσή τους, έχουν σαν αποτέλεσμα η γεύση τους να είναι περιόριστη. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σαρδέλα, αυτό είχε όνομα, έχει, και τώρα θα πάρει τη σφραγίδα της σε ό,τι αφορά σε ποπ προϊόν. Στην τελική ανάλυση είναι brand naming, έτσι, και είναι ένα ψάρι το οποίο με όλες τις αναλύσεις τις οποίες έγιναν, σε συγκριτικά με άλλες σαρδέλες από άλλες περιοχές, βέβαια το κάθε ψάρι έχει την ποιότητά του, αποδείχθηκε ότι και τα εχνοστοιχεία του και η πάχυνσή του είναι πάρα πολύ υψηλή. Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος σε ό,τι αφορά για ΠΟΠ αλιεύμα, το πρώτο σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος φεύγει για την Ευρώπη για την τελική υπογραφή. Με όλα τα στοιχεία μέσα, με μεγάλα επιχειρήματα, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει, γιατί είναι πραγματικότητες. Έτσι. Και όποιος να έρθει από όποιο σημείο του πλανήτη στο νησί, περνάει από τη σκάλα Καλονής για να απολαύσει τη σαρδέλα Καλονής. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Και είναι προτέρημα και του νησιού και της χώρας μας που υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν. Βέβαια δεν είναι μόνο ο κόλπος Καλονής, είναι και της Γέρας τα προτερήματα που έχει η Λέσβος και όχι μόνο.
Τώρα θα φέρω και σαρδέλα.